Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας και δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, πλησιάζουμε την χαρμόσυνον ημέρα των Χριστουγέννων. Θα επαναλάβω και πάλι την παράκληση. Όσοι δεν ενίστεψαν ως αυτή τη στιγμή, διότι ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει αν υπάρχει νηστεία των Χριστουγέννων και νηστεία των Αγίων Αποστόλων, δεν γνωρίζουν ότι ο χριστιανός μάχεται, ευρίσκεται σε μάχη, σε πόλεμο, διαρκή πόλεμο, όχι πόλεμο ο οποίος έχει και ανάπαυλα, δηλαδή εκεχηρίες, όπως τας λέγουν, εις τες μάχες τις οποίες οι άνθρωποι φωνεύονται αναμεταξύ των. Εις τη μάχη αυτήν την οποία διεξάγουν οι χριστιανοί, δεν υπάρχει ποτέ ούτε μία ημέρα που να μην υπάρχει πόλεμος. Ο πόλεμος αυτός είναι συνεχής από τη στιγμή που θα γεννηθούμε έως τη στιγμή που θα κλείσουμε τα μάτια μας. Ένας συνεχής πόλεμος, αμύωτος, φοβερός πόλεμος, ο οποίος ο εχθρός δεν ζητεί ούτε επίγεια, ούτε άψυχα, ούτε σπίτια και παλάθια και χρήματα, ζητεί ο αντίπαλος ψυχές, το πολυτιμότερον το οποίο έχει ο άνθρωπος. Το είπε ο Θεός. Τι κερδίσει άνθρωπον, εάν, τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Τι θα σε ωφελήσει άνθρωπε εάν κερδίσεις όλο τον κόσμο και όμως θα χάσεις την ψυχή σου. Δεν υπάρχει, λέγει, τίποτε αντάλλαγμα δια την ψυχή. Και όμως ο άνθρωπος, ο γήινος, ο πρόσκυρος, ο μάτιος άνθρωπος δεν βλέπει την ψυχή. Βλέπει αυτά τα οποία είναι μπροστά του. Εκείνα τα οποία δεν βλέπει δεν υπάρχουν. Έτσι λέγει ο διάβολος. Το τονίζει ο διάβολος. Δεν τον βλέπεις, δεν με βλέπεις. Εννοεί τον Θεόν και τον εαυτόν του. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν. Εφόσον δεν τον βλέπεις δεν υπάρχει, λέει. Και εμένα εφόσον με βλέπεις δεν υπάρχω. Δεν με βλέπεις δεν υπάρχω. Και τη δουλειά μου την κάνω μια χαρά, λέει. Μεγαλύτερη μου επιτυχία είναι να πείσω τον άνθρωπο ότι δεν υπάρχω. Τους βλέπετε στα τηλεοράσεις. Τους έχει πείσει πέρα για πέρα ότι δεν υπάρχει διάβολος. Και εκείνοι γελούν, εκείνα τα οποία πρέπει να κλαίουν, γελούν οι εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει διάβολος. Αυτά, λέγει, είναι παραμύθια. Είναι για τις γριές και για τους αγραμμάτους. Εν τη αυτή περιπτώσει οι ανόητοι αυτοί άνθρωποι δια ποιο σκοπών κατέβει ο Θεός από τους ουρανούς. Ήρθε δια να κάνει περίπατο, είχε ανάγκη να υποφέρει τόσους κατατρεγμούς και τόσες βλασφημίες και τόσους φθόνους και τόσα μίση και να τον ανεβάσουν επάνω στο σταυρό. Είχε καμία ανάγκη. Κατέβηκε ακριβώς δια αυτών των εχθρών, των αμήλικτων, των φοβερών, των λέονταν, ο οποίος ορίεται δια να φάγει την ψυχή μας. Δι' αυτόν κατέβει ο Θεός από τους ουρανούς, δια να μας σώσει από αυτόν τον οριόμενον λέονταν, τον πεινασμένον λέονταν, ο οποίος ζητεί να καταφάγει την ψυχή μας. Μάχη λοιπόν η οποία συνεχίζεται, και αυτήν τη μάχη δεν την γνωρίζει ο κόσμος, και δι' αυτόν τον σκοπό δεν παίρνει και τις αρετές στα χέρια του δια να πολεμήσει τον εχθρό. Μία εκ των αρετών είναι και η νηστεία την οποία δίδει ο Θεός διαμέσω των Αποστόλων του και της Εκκλησίας του εις τα παιδιά του, δια να νικήσουν τον αόρατο εχθρό. Εάν δεν νηστεύεις, ο διάβολος δεν πολεμείται. Εάν δεν έχεις ακριβώς αυτό το όπλο εις το χέρι σου να τον πολεμήσεις, δεν νικέται ο διάβολος. Είπε ο Θεός ότι τούτον το γένος του διαβόλου, λέγει, δεν πολεμείται, δεν φεύγει, δεν κατατροπώνεται. Η μία εν προσευχή, λέγει, και νηστεία. Αυτήν την νηστεία τη λέγει η Εκκλησία μας. Προειδοποιεί τους ανθρώπους, αλλά όπως είχα πει εσείς
ίσως να μην το ακούσατε. Ο κόσμος έχει φύγει τόσο πολύ από τον Θεό, ούτως ώστε κατήργησε και τα νηστείας, κατήργησε και τα εορτάς. Και το αποτέλεσμα είναι να ισοπεδώσει τα πάντα. Επιτρέπεται αυτή τη στιγμή. Εγώ γνωρίζω από τον καιρό που γεννήθηκα ως αυτή τη στιγμή που μιλούμε μαζί, όχι ως ιερεύς, αλλά ως άνθρωπος, λαϊκός άνθρωπος. Εάν βγάλουμε την ιεροσύνη την οποία μου χάρισε ο Θεός, γνωρίζω ένα πράγμα, αυτό διδάχτηκα. Και αυτό είναι η πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν οι εξής νηστείες, οι πέντε νηστείες τις οποίες πρέπει να έχουμε. Τετάρτη και Παρασκευή όλο τον χρόνο. Αυτό το διδάχτηκα από τον καιρό που γεννήθηκα. Από τους γονείς μου, τους αγραμμάτους. Διδάχτηκα ότι τις 15 Αυγούστου, από την 1η έως τις 15 του μηνός Αυγούστου, υπάρχει νηστεία. Διδάχτηκα ότι από τις 14 Νοεμβρίου μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου υπάρχει νηστεία των Αγίων των Χριστουγέννων. Διδάχτηκα ότι υπάρχει η νηστεία του Πάσχα και η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Αυτά όλα όμως έφυγαν δυστυχώς και σήμερα τι παρακολουθούμε. Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων έχει εξαλειφθεί, εξαφανιστεί, δεν υπάρχει, δεν την γνωρίζει κανείς. Αυτοί που εκήρυξαν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, δι' αυτούς ουδε μία τιμή και ουδε μία θυσία γίνεται εκ μέρους των χριστιανών. Κατεργήθη η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, δι' αυτό και οι παλαιομερολογίτες, αυτοί μας κοροϊδεύουν και λέγουν «Ορίστε τη ζωή σας, είστε με τον Πάπα». Διότι και εκείνος δεν πιστεύει σε αυτά. Και εσείς δεν κάνετε τίποτα, γι' αυτό είστε μαζί του. Λάθος κάνουν οι κύριοι παλαιοί ημερολογίτες. Τα παιδιά του Θεού τα οποία ακούν το θείον κήρυγμα και τα οποία είναι κοντά στο Θεό και τα οποία έχουν ποιμένα και τα διαφωτίζει, γνωρίζουν ότι υπάρχει νηστεία των Αγίων Αποστόλων και την τηρούν. Εις αυτό το σημείο ήθελα να τονίσω την παροδία η οποία υπάρχει σήμερα. Ποια είναι? Ενεφανίστη ο δαίμονας και έπιασε τον κόσμο και τον οδήγησε στον πολιτικό γάμο. Όταν οδήγησε τον κόσμο στον πολιτικό γάμο, αναστατώθηκε και η ιεραρχία, η εκκλησία. Και τι είπε? Πάνε αυτοί οι οποίοι δεν φοβούνται Θεόν και εκβιάζουν τους δεσποτάδες. Τους εκβιάζουν. Τι τους λένε? Θέλω να κάνω το γάμο μου. Τώρα είναι νηστεία, λέγει, των Αγίων, των Χριστουγέννων. Απαντάει, αν δεν μου κάνεις το γάμο μου, εγώ θα πάω να κάνω πολιτικό. Εκβιάζουν αυτή τη στιγμή την Εκκλησία. Η Εκκλησία, θα μου πείτε, εκβιάζεται? Η Εκκλησία βρισκόμενη σε αυτό το δίλημα, έχουμε το αποτέλεσμα να γίνονται γάμοι μέσα στην νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Εκβιάζουν την Εκκλησία και λέγω, θέλω να μου κάνεις το γάμο μου Σάββατο. Μα Σαββάτο δεν γίνεται γάμος. Όχι, λέγει, εγώ θέλω το Σάββατο. Μα τόσα χρόνια πέρασα μέσα στην Εκκλησία και οι γάμοι δεν γίνονται το Σάββατο. Εσύ γιατί θέλεις? Αν δεν μου τον κάνεις θα πάω να κάνω πολιτικό γάμο. Βλέπετε εις τι σημείο έφτασε ο κόσμος σήμερα, εις σημείο το οποίο δεν γνωρίζουμε ποιον θα είναι το αποτέλεσμα. Ο λίγον κατ' ο λίγο φθήρεται η πίστης, αργεί το Ευαγγέλιο, ο νόμος του Θεού και τα αποτελέσματα είναι να ισοπεδώνουμε τα πάντα για να κάνουμε τα δικά μας θελήματα. Επορεύθυμε εν τη στερήμαση των καρδιών ημών, λέγει η ευχή της Εκκλησίας. Εγκαταλείψαμε τον Θεό, λέγει, και πορεύθημεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών. Ό,τι θέλει η καρδιά μας, η αμαρτωλή, αυτό κάνουμε. Χριστούγεννα λοιπόν αυτά στα σήμερα και ο κόσμος νηστεύει. Παρακαλεί τον Θεό να μας ελεήσει και να φτάσουμε την ημέρα εκείνη των Χριστουγέννων. Να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Και μετά από όλη αυτήν την εισαγωγή στο Θείο Κήρυγμα, να κοιτάξουμε τα σαρετάς τα οποίας ο Θεός δίδει ως όπλον εναντίον του διαβόλου.
μία εκ των μεγαλύτερων αρετών, η οποία είναι ωφέλιμος εις το έπακρον δια την υγεία. Μία από τα μεγαλύτερα αρετάς τα οποία ο Θεός τονίζει όταν μακαρίζει εκείνους οι οποίοι έχουν τα αρετάς αυτάς, η αρετή αυτή η οποία βοηθεί στην υγεία του ανθρώπου. Όταν δεις τον άνθρωπο και βγαίνει εκτός εαυτού, δεν ξέρει ούτε τι λέγει ούτε τι σκέφτεται, χειρονομεί αδιάκριτα, ομιλεί αδιάκριτα, αφήνει τον διάβολο να διευθύνει τη γλώσσα, τα μέλη του σώματος, κινεί το αίμα ακανόνιστα μέσα εις των οργανισμών και εξ αυτού προέρχονται εγκεφαλικά νοσήματα. Είναι η αναστάτωση του ανθρώπου όταν θυμώνει, όταν νευριάζει. Γι' αυτό και ο Πανάγαθος Θεός εμακάρισε τους πραείς. Μακάρι λέγει η πραείς. Και σε ένα άλλο σημείο ο Πανάγαθος Θεός απευθύνεται προς τον άνθρωπο και λέγει μάθετε απ' εμού. Δεν μας οδηγεί ο Πανάγαθος Θεός να μάθουμε από Αποστόλους ή από τους Προφήτας ή από τους Πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης ή από τους Αγίους και Ομολογητάς της Πίστεως ή από Αγγέλους ή από τον Απόστολον Παύλον, ο οποίος είναι ο πρώτος μετά τον έναν. Δεν μας οδηγεί από αυτούς να διδαχθούμε. Λέγει μάθετε απ' εμού, από μένα. Εγώ μόνος, πρώτος, εγώ σας διδάσκω, λέγει. Ο πρώτος ο οποίος σας δίδει μάθημα, λέγει, και να ομοιάσετε, λέγει, με αυτό το οποίο θα σας πω, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τε ψυχές ημών. Εγώ σας διδάσκω, λέγει, να είστε πράοι, να είστε ταπεινοί, για να έχετε μέσα εις την ψυχή σας την γαλήνη, την οποία ζητεί ο κόσμος σήμερα. Όλος ο κόσμος έχουν οργανισμούς και έχουν καταστατικά των οργανισμών αυτών και εκείνων το περιβόητων καταστατικών των Ηνωμένων Εθνών. Το εξωτερικό περίβλημα είναι όπως το κινίνον, το οποίο βάζουν τη ζάχαρη για να το πίνει ο ασθενής που είναι πικρό. Και αυτοί οι υποκριτές της γης ίδρυσαν σωματεία μεγάλα τα οποία ονόμασαν Συμβούλια Ηνωμένων Εθνών και έκαναν καταστατικά και δια να παραλανίσουν τον κόσμο, ζητούν εξ αυτού του οργανισμού τι νομίζετε, αυτό που ποθεί ο άνθρωπος, ο καθένας άνθρωπος, την ειρήνη. Αλλά η ειρήνη δεν είναι πάνω στους ανθρώπους, η ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, λέγει ο Χριστός. Εγώ, λέγει, κρατώ την ειρήνη στα χέρια μου. Δεν την κρατούν οι άνθρωποι, λέει. Όχι την ειρήνη είναι ο κόσμος δίδει, λέει. Την ειρήνη την οποία εγώ δίδω, λέει. Αυτήν την ειρήνη, λέγει ο Πανάγαθος Θεός, παρακαλεί τον πατέρα του για να δώσει στα παιδιά του, τα εκλεκτά όμως παιδιά, εκείνα που τον παραδέχονται, εκείνα που τον πιστεύουν. Πραώτης λοιπόν, μέσα σε εκείνους τους μακαρισμούς, έθεσε και μακαρισμόν ο Πανάγαθος Θεός δια τους πραείς, δια εκείνους οι οποίοι έχουν πραότητα. Και η πραότητα αυτή είναι εκείνη η οποία βοηθεί και στην υγεία του ανθρώπου. Μετά από την ταπεινοφροσύνη την οποία ο Θεός εδίδαξε, επάνω εις το όρος μακαρίζων, λέγει του πτωχούς το πνεύματι, μετά από τον ηθικό νόμο που έθεσε ο Πανάγαθος Θεός, συνεχώς μακαρίζουν τους επηγείς ευρισκομένους και ποιούντας τα αρετάς, έδωκεν την ταπείνωση και την συνέστηση της πνευματικής μαπτωχίας, την λύπη την οποία ο άνθρωπος αισθάνεται δια την αμαρτωλότητά του, και στην συνέχεια η πραώτης, ο ήπιος χαρακτήρας, ο ήμερος χαρακτήρας,
η επιείγεια προς τους συνανθρώπους, προς τους ομοιοπαθείς ανθρώπους. Αδερφοί μου, όλοι καιόμεθα μέσα σε ένα καζάνι. Δεν έχει κανέναν ο οποίος είναι έξω από εκείνο το καζάνι που βράζει. Όλοι καιόμεθα μέσα στο ίδιο εκείνο καυτό λάδι. Μέσα σε εκείνο το λάδι όλοι μας έχουμε αμαρτίες και δεν έχει κανέναν ο οποίος είναι αναμάρτητος. Όλοι μας έχουμε αμαρτίες, δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαι θα προς τον συνάνθρωπο μας λέγει πάντοτε επιηγής, πάντοτε ήρεμη, πάντοτε πραής. Και αυτό ακριβώς εάν σήμερα ζητήσεις να έβρεις μέσα στην οικογένεια αυτό το μεγάλο θέμα της αρετής της πραότητος, θα είναι κάτι το δυσκολόβρετο. Εάν παρακολουθήσεις την οικογένεια μόλις έρχεται ο άντρας στο σπίτι, εκεί γίνεται μάχη ολόκληρος. Πού είναι η πραότης και η αγάπη την οποία δίδαξε ο Θεός? Λέοντες, οριόμενοι εισέρχονται οι άντρες μέσα στα σπίτια για να ορμήσουν επάνω στην γυναίκα, επάνω στα παιδιά. Και αν η γυναίκα είναι με τον Θεό, έχει έναν τεράστιο σταυρό να σηκώσει. Πλιστάκιος όμως συμβαίνει το αντίθετο. Εισέρχεται ο άντρας μέσα στο σπίτι κουρασμένος από την εργασία, φοβάται τον Θεό, είναι θεοφοβούμενος άνθρωπος. Ευρίσκει την αθεόφοβο γυναίκα η οποία ορμά επάνω του. Θέλει να τον καταξεσχίσει. Θέλει να του βγάλει τα μάτια. Είναι ένας μάρτυρας και όχι μάρτυρας, μεγαλομάρτυρας. Ξέρετε τι θα πει η αθεόφοβος γυνή ή η αθεόφοβος άντρας? Όταν δεν φοβάσαι τον Θεό, αδερφέ μου, τα πάντα τα κάνεις. Όλα είναι επιτρεπτά στη ζωή σου. Γιατί δεν φοβάσαι τον Θεό. Είναι βέβαιο από την καθημερινή πείρα την οποία έχουμε, τα γεγονότα τα οποία έρχονται καθηκά στην ημέρα και λαμβάνονται εις γνώσιν ημών. Από τα διάφορα γεγονότα τα οποία ακούμε καθηκά στην ημέρα, υπάρχει φοβερά έλλειψη πραότητος στον κόσμο. Δεν υπάρχει πραότηση. Αυτός ο Πανάγαθος Θεός όταν μακάρισε τους πραείς εγνώριζε ότι λίγοι θα υπάρξουν στον κόσμο τούτον που θα έχουν την πραότητα. Γι' αυτό έδωκε ως αντάλλαγμα στους πραείς την βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη, λέγει. Ώστε εάν θέλεις να κληρονομήσεις την βασιλεία των ουρανών, πρόσεξε αδερφέ μου, στη ζωή σου δεν θα έχεις τίποτε άλλο. Είμαι μόνο να καλλιεργείς από ημέρα σε ημέρα την πραότητα. Ό,τι και αν συμβεί. Μα εάν επιτρέψει ο Θεός δυσκολίες, κατατρεγμούς, αδικίες, συκοφαντίες, διασυρμούς και μέχρι και το θάνατο να πούμε, θα αντικρίζεις επάνω στον Χριστό πως αντιμετώπισε όλη αυτή την αδικία. Είναι επάνω στο Σταυρό. Είναι εκείνη τη στιγμή που καταδικάζουν τον Θεό μας. Δίδουν την καταδίκη του θανάτου και εκεί το ραπίζει ο δούλος του αρχιερέως. Και εκείνος με πραότητα γυρίζει και του λέγει: «Εάν σου έκανα τίποτε, πες με το», του λέγει. «Ή αλλιώς και δεν σου έκανα κάτι», του λέγει, «γιατί με δέρεις? Γιατί με χτυπάς», του λέγει, «τι σου έκανα?» Δεν ορμά επάνω εις εκείνον τον δούλον ο Πανάγαθος Θεός, που μπορούσε όχι απλώς να του ξηράνει αμέσως την χείρα ή να τον παραλύσει και να πέσει χάμω και να σπαδάζει, αλλά με παράπονο και με πραότητα γυρίζει προς εκείνον τον βέβυλον δούλον και του λέγει: «Ή κακός έπραξα», του λέγει, «πες μου το κακό που σου έκανα». Ή δαλλιώς του λέγει: «Γιατί με δέρεις, τι σου κάνα?» Και όταν τον δούμε επάνω στο Σταυρό με εκείνη την πραότητα, την γλυκύτητα, παρακαλεί τον πατέρα του: «Πάτερ, ένα σε παρακαλώ, άφεσαι αυτής ουγαρίδα σε τυπιούση». Πόσο μεγάλο χάρισμα είναι η πραότηση στον άνθρωπο. Εναντίον του συνανθρώπου μας τι υπάρχει σήμερα? Ο θυμός, η οργή, η αγανάκτηση. Και πίσω από όλα αυτά που είναι πέτρες τεράστιες, όταν τις σηκώσεις με προσοχή θα δεις ότι από κάτω σε κάθε μια πέτρα δεν υπάρχει τίποτε άλλο, ημί μόνο ένα μάθημα φοβερό. Εκείνο το οποίο έριξε τον πρώτον των αγγέλων από τους ουρανούς και τον έκανε δαίμονα.
πίσω από όλη εκείνη την αγανάκτηση την οποία αναπτύσσει ο άνθρωπος εναντίον του συνανθρώπου του, υπάρχει εκείνος ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Μη ψάχνεις, αδερφέ μου, την ώρα που αγανακτείς, γιατί αγανακτείς. Ψάξε και θα δεις ότι μέσα σου υπάρχει ένα φοβερό αμάρτημα. Ένας διάβολος ο οποίος ονομάζεται διάβολος του εγωισμού, της υπερηφανίας. Ο αιωσφορικός εγωισμός. Προέρχονται από αυτό το ατομιστικό φρόνημα. Εγώ είμαι, λέγει, και κανείς άλλος. Αυτό κάνει ο σημερινός άνθρωπος. Δεν μπορεί, δεν ανέχεται να του ομιλήσει ο άλλος, να του πει κάτι το οποίο τέλος πάντων θα το θίξει. Και δι' αυτόν τον λόγο η ηθική αδιαφορία η οποία έρχεται στον κόσμο από την αναισθησία αυτήν, από την έλλειψη συναισθήματος αμαρτωλού καταστάσεως την οποία έχουμε. Όταν σκεφτείς μόνον ότι τη στιγμή εκείνη που ορμάζει για να φάγεις τον αδερφό σου, να τον καταπεί, να τον ξεσχίσεις, εκείνη τη στιγμή όταν σκεφτείς ότι είσαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος και οι αμαρτίες σου είναι τόσες πολλές που ο Πανάγαθος Θεός σε υποφέρει, ανέχεται και έχει πραότητα απέναντί σου. Γιατί εσύ να μην το έχεις? Η διαστροφή εκείνη που βιάζει τον άνθρωπο για να έχει μέσα του τη δόξα της υπερηφανίας, αυτή μας παρακινεί να έβρωμε την υπεροχή εναντίον του συνανθρώπου μας. Να είμαι θα πιο πάνω από εκείνον. Να μην ανεχόμεθα να μας μιλήσει και να μας δώσει ούτε μίαν συμβουλή, ούτε μίαν σκέψη την οποία έχει. Όλες οι σκέψεις οι δικές μου, λέγει, αυτές είναι οι σωστές. Οι δικές σου σκέψεις δεν έχουν καμίαν πέραση. Και έτσι προχωρεί ο άνθρωπος, θυμώνει, οργίζεται, κοκκινίζει, τρέχει το αίμα ακανούνιστα μέσα στις φλέβες και από εκεί αρχίζει να χτυπά, να υβρίζει, να βλασφημεί τα θεία και τα ιερά της πίστεως. Από την διαστροφή αυτήν θέλουν ο Κύριος να μας απαλλάξει, θέλουν ο Κύριος να μας οδηγήσει στην αγκάλι Του. Θέλουν ο Θεός να βάλει στην Βασιλεία Του την Επουράνιον όχι τους οργίλους, τους θυμώδεις, τους βλασφήμους, διότι ο Παράδεισος πλέον δεν θα έχει αυτά τα παράσιτα τα οποία υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Ο Παράδεισος είναι δια τους εκλεχτούς του Θεού και ο Πανάγαθος Θεός νομοθετεί αυτόν τον τρίτον μακαρισμόν επάνω εις το όρος. Μακάρι, λέγει η Πραής, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Μόνον αυτή, λέγει. Ποιοι είναι οι Πραής, αλήθεια? Ένα ερώτημα. Πραής είναι όσοι κατέχουν την αρετή της πραότητος. Αυτή είναι η Πραής. Αυτή είναι η μιλήχη, η γλυκής χαρακτήρες των ανθρώπων. Όσοι φέρονται με ημερότητα και επιοίκεια στους συνανθρώπους του. Όσοι κατανοούν τα αδυναμίας του συνανθρώπου του. Πραής είναι ήσυχοι εκείνοι οι ειρηνικοί άνθρωποι. Εκείνοι οι οποίοι ακριβώς τίποτε άλλο δεν φροντίζουν στη ζωή των παρά μόνο να διέρχονται με μία πραότητα. Και τους βλέπετε τους πραείς, αδερφοί μου, είναι αληθές ότι έχουν μακροζωία. Ενώ οι θυμώδεις άνθρωποι, οι οργίλοι αυτοί οι οποίοι νευριάζουν, πολλές φορές επάνω στα νεύρα τους μένουν στον τόπο. Διότι τους ευρίσκουν ασθένειες θανατηφόρες. Οι ευερέθιστοι, εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν μέσα στην ψυχή των την ταπείνωση, αλλά η ψυχή των είναι γεμάτη με μια χολή από πικρία. Εκείνοι οι οποίοι είναι εριστικοί τύποι, τους αρέσουν οι καυγάδες. Εκείνοι οι οποίοι έχουν φιλόνικες τάσεις, δηλαδή κάθε και λίγο να φιλονικούν με τον συνανθρωπό των ή με το σπίτι των, το ίδιο με τα παιδιά των και την οικογένειά των. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι ακριβώς δεν έχουν τον μακαρισμό από τον Θεό. Δεν μακαρίζει αυτούς ο Θεός. Μακαρίζει εκείνους οι οποίοι είναι οι πραΐσοι στη ζωή των. Πάντοτε η αρετή αυτή χαρακτηρίζει τη ζωή εκείνων κυρίως οι οποίοι έχουν τα περιστάσεις στη ζωή των και περιφρονούνται από τους συνανθρώπους των.
και τους βλέπεις να έχουν την πραγότητα ζωγραφισμένη στο πρόσωπό των. Εκείνοι οι οποίοι βρίζονται, εκείνοι οι οποίοι αδικούνται, εκείνοι οι οποίοι κακοποιούνται και όμως πάνω στο πρόσωπό των βασιλεύει εκείνη η γαλήνη, εκείνο το ήρεμο, το πράο. Ένα δείγμα από αυτό δεν είναι μόνο το πρώτο πρόσωπο του Θεού μας, ο οποίος είναι και το παράδειγμα το μεγαλύτερο προς μίμηση, αλλά αμέσως ευρίσκομαι και εις τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, εκείνος ο οποίος έγινε ο πρώτος μάρτυρας για τον Χριστό. Έπειτα ευρίσκομαι σε όλους τους μάρτυρας της Εκκλησίας μας. Αυτό το βρίσκομαι και στο πρόσωπο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Αυτό το ευρίσκομαι, αδερφοί μου, όμως και στο πρόσωπο του σήμερα εορταζομένου Αγίου, του Αγίου Νικολάου. Κανόνα πίστεως, λέγει η Εκκλησία μας, και εικόνα πραότητος. Δηλαδή το μία εικόνα πραότητος ο Άγιος Νικόλαος. Βέβαια στη ζωή του μας έχει μόνο ένα παράδειγμα η Εκκλησία μας, ότι αντίκριζε πάντοτε εκείνον τον αιρεσιάρχην των Άριων, ο οποίος επολεμείται επί 100 ολόκληρα χρόνια από την Εκκλησία. Και τον εδίκαζαν και τον κατεδίκαζαν και εκείνος όμως άφριζε η κόλαση εναντίον του Χριστού μας. Δεν παραδέχεται ότι ο Χριστός είναι Θεός, αλλά έλεγε ότι είναι χτίσμα του Θεού, όχι Θεός αληθινός. Και όταν επρόκειτο να τον καταδικάσουν και πάλι τον Άριον, και τον είχαν μέσα στο μέσον εκεί οι πατέρες της Εκκλησίας και τον κατεδίκαζαν, την προηγουμένη ημέρα ο Άγιος Νικόλαος είδε επάνω στην Αγία Τράπεζα τον Χριστό μας ως βρέφος, αλλά με κατεξεσχισμένον τον χιτώνα του. Και γύρισε με παράπονον και με λύπη πολύ ο Άγιος Νικόλαος και του λέει: Χριστέ μου, ποιος σου έσχισε αυτό τον άραφο χιτώνα? Και απήντησε το βρέφος ο Χριστός μας στον Άγιο Νικόλαο και του λέγει: ο Άριος. Αυτός μου κατεξέσχισε, λέγει, το χιτώνα μου. Και την επομένη ημέρα, όταν εισήλθαν μέσα στην δίκη εναντίον του Αρίου και του έλεγαν και του έφερναν παραδείγματα γραφικά, γεωγραφικά, και προσπαθούσαν να τον πείσουν να καταλάβει ότι τούτο το οποίο υποστηρίζει δεν είναι ορθό, τότε εσηκώθη από τη θέση του ο Άγιος Νικόλαος, η εικόνα της πραότητος. Έφτασε κοντά στον Άριο και ξαφνικά του έδωκε ένα φοβερό χαστούκι. Εκείνος ο πράος, διότι είχε μέσα στη ψυχή του την εικόνα της λύπης που είδε στο όνειρό του τον Χριστό μας, εχαστούκησε τον Άριο. Ούτε και τούτο δεν συνέτησε εκείνον τον αιρεσιάρχη. Όσοι ακολουθούν τον Χριστόν είναι πράοι στη ζωή τους. Με υπομονή και με αταραξία υπομένουν τας φωνάς, τας ύβρις, πραείς, τας προκλήσεις των άλλων. Σκεφτείτε, αδερφοί μου, τώρα αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ, που εφτάσαμε εις μίαν κοινωνία η οποία κάθε άλλο παρά χριστιανή ήμεθα. Σκεφτείτε ένα πλάσμα από εμάς που ευρισκόμεθα κοντά στον Χριστό, που ακούμε τα κηρύγματα, που προσπαθούμε να ζήσουμε κατά Χριστόν τη ζωή μας. Αγωνιζόμεθα, δεν είμαι θα χριστιανοί όπως μας θέλει ο Θεός. Αγωνιζόμεθα, έχουμε έναν αγώνα στη ζωή μας και προσπαθούμε πως από ημέρα εις ημέρα να είμαι θα πιο καλή στον Θεό. Από αυτά τα παιδιά τα οποία ακούν τα κηρύγματα, εργάζονται μέσα σε οργανισμούς, σε τράπεζες, σε εργασίες κυβερνητικές, μέσα σε εργασίες οι οποίες είναι ιδιωτικές και ούτω καθεξής. Ξέρετε ότι αυτά τα πλάσματα τα οποία ακολουθούν τον Χριστό, πόσο μαρτύριον έχουν καθεκάς την ημέρα, πόσες περιφρονήσεις, πόσες ύβρις, πόσους εμπεγμούς, πόσες αδικίες υποφέρουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Ησυχάζουν λίγο την ώρα που θα πάνε στο σπίτι τους. Την άλλη μέρα πάλι θα έβρουν τον διάβολο εναντίον τους να επιτίθεται με λύσαν. Και όλα εκείνα τα χαρακτήριστα πλέον τα οποία βγαίνουν από το στόμα τους πίπτουν ως βέλη επάνω στα παιδιά του Θεού.
και όμως υπομένουν με πραότητα, υπομένουν τους εμπεγμούς και τους χαρακτηρισμούς τους οποίους ο διάβολος εκτοξεύει εναντίον των. Αυτά τα παιδιά ευχαρίστως υποτάσσονται εις τον Θεό και εις τον λόγο του και εις το θέλημά του. Εις όσα ο Πανάγαθος Θεός επιτρέψει στη ζωή των, τα υποφέρουν με υπομονή, με τόση υπομονή αγωνίστως, και υποφέρουν αυτήν την παιδεία την οποία ο Θεός τους δίδει για να τους δοκιμάσει στον κόσμο αυτόν. Εις εκείνους που δεν μπορούν να διακρίνουν τους χριστιανούς, οι πράοι τους φαίνονται χωρίς ζωή, χωρίς αντρία επάνω τους. Τους λέγουν ότι δεν έχουν ούτε νεύρα, έχουν ούτε αίμα μέσα τους. Διότι είναι κάτι δι' αυτούς απαράδεκτο. Τόσα και τόσα λέγει, λέγω, και δεν τον βλέπεις εκείνο να είναι ένας πράος. Γιατί, τι συμβαίνει? Δεν έχουν αυτοί καμία ηθική αντίσταση, και όταν δουν απέναντί τους εκείνα τα ηθικά αναστήματα, αναστατώνονται. Αδερφοί μου, χρειάζεται μεγάλη ψυχική δύναμη και επιβολή για να μείνει κανείς ήρεμος εις αυτήν τη ζωή. Οι περιστάσεις που αδικείται παρά να θυμώσει και να φωνάξει και να εξαγριωθεί είναι τόσες λίγες, ούτως ώστε εκείνο το οποίο μένει εις αυτόν είναι ένας αγώνας συνεχής. Εύκολα ο άνθρωπος, πολύ εύκολα, το μόνο το οποίο έχει ως εύκολο είναι να θυμώνει. Μια τέτοια εικόνα μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσα στους δρόμους των Αθηνών. Προπάντων, όταν έχετε έναν οδηγόν εις το μέσον το οποίο διακινείστε και ο οποίος δεν έχει το Θεό μέσα του, ο οποίος είναι ευερέθιστος, έτοιμος να ξεσπάσει σε καυγάδες και σε ύβρις. Μόλις ευρεθεί κάποιος στο δρόμο του, μόλις του κόψει κάποιος το δρόμο, είτε δεν του κάνει δρόμο για να περάσει, τότε θα δείτε αυτόν τον οδηγό να σας δίδει όλη την εικόνα ενός ανθρώπου χωρίς Θεόν. Είναι έτοιμος να αρπάξει στα χέρια του ό,τι έβρει μπροστά του, είτε σίδερα, είτε μαχαίρια, είτε όργανα θανάτου, να κατέβει και να κατακρεουργήσει τον συνάνθρωπό του. Οι ύβρες που εξέρχονται από το στόμα του είναι ασύλληπτες, αδερφοί μου, ούτε η κόλαση εδώ στον Άγιο Γεώργιον δεν λέγει τόσες βλασφημίες τας οποίας λέγουν οι άνθρωποι αυτοί. Εδώ στον Άγιο Γεώργιον είναι τόσο κοντά η κόλαση με τον Παράδεισο, ούτως ώστε εκεί που ακούεται η Θεία Λειτουργία εις τον Θεό, εκεί ακούεται και η βλασφημία εναντίον του Θεού. Είναι πολύ πλησίον ο δαίμονας με τον Θεό. Και αυτά τα παρακολουθούμε εις τους δρόμους δυστυχώς. Και επαναλαμβάνω ότι ουδέ εις αυτούς τους δαίμονας υπάρχουν τέτοιες ύβρις, τις οποίες έχουν αυτοί που οδηγούν τα οχήματα εις τους δρόμους. Ο πράος ο χριστιανός, με μόνη την διαφορά ότι στις δυσκολίες στιγμές σιωπά φεύγει από το πεδίο εκείνο της μάχης, χρησιμοποιεί μόνο το αγαθό και ουδέποτε το κακό εναντίον του συνανθρώπου του. Προτιμά να αποχωρήσει παρά να ομιλήσει με το θυμώδη.
διότι ο Αργύρος και ο Θυμώδης ουδέν διαφέρει από τον τρελόν. Καμία διαφορά ή τον τρελόν αντικρίσεις ο οποίος δεν ξέρει τι κάνει, το ίδιο συμβαίνει και με τον Θυμώδη και με τον Αργύρο. Και ακριβώς αυτό μακαρίζει και ο Πανάγαθος Θεός και λέγει, όταν απευθύνεται στην αθεόφοβον γυναίκα, και τι λέγει στον άντρα. Κρίσον του λέγει εστίν, είναι καλύτερον πολύ, αφάνταστα καλύτερον του λέγει, εκείν εν ερήμο. Να κατοικείς μέσα στην έρημο του λέγει, είναι πολλές φορές ασύγκριτα πιο καλύτερο, παρά του λέγει με τα γυναικώς γλωσσόδους και μαγχήμου και οργήμου. Όταν η γυναίκα είναι εριστική, όταν είναι μάχημος, δηλαδή έτοιμη να επιτεθεί, όταν είναι οργήλος η γυναίκα, καλύτερα λέγει είναι να την αφήσεις χιλιάδες φορές και να ζεις μέσα στην έρημον παρά να πάεις να μπλέξεις με μια τέτοια γυναίκα. Φοβερά λέγει σε άλλη περίπτωση η θάλασσα εν τρικυμία. Φοβεροτέρα δε η γυνή εν εξάψει. Την είδαμε, αδερφοί μου, όταν απεγκεφάλισε τον Άγιον Ιωάννη τον πρόθρωμο. Ποιος τον απεγκεφάλισε, εκείνον που τον έτρεμαν για τα θηρία της ερήμου και υπετάσσον το εις τον Άγιον Ιωάννη τον πρόθρωμο. Μόνο μία Ηρωδιάδα τον απεκεφάλισε. Ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος έκλεισε τους ουρανούς με την προσευχή του επί 3 χρόνια και 6 μήνες. Ποιος τον κατεδίωξε δια να τον εξαφανίσει. Εκείνη η Εζάβελ. Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος εδάμασε ένα λέονταν ολόκληρον. Ένα γίγανταν ολόκληρον, ο οποίος με μόνη την κεφαλήν ενός όνου που ήταν, που την βρήκε μπροστά του, κατετρόπωσε χιλιάδες από τους Φιλιστέους. Ποιος τον έκανε να γίνει εμπεγμός μπροστά στους εχθρούς του. Ο Σαμψών, κανείς δεν τον εδάμασε, μόνο μία γυναίκα η οποία του έκοψε τα στρίχα της κεφαλής. Τον ετύφλωσαν οι εχθροί του και τον έβαλαν μέσα στο στάδιο εκεί και τον ενέπαιζαν. Αλλά ο λίγον κατ' ολίγον, αφού ανεπτύχθησαν οι τρίχες της κεφαλής του, έδωκε ο Θεός και πάλι σε αυτόν τη δύναμη. Και εκεί που τον είχαν μέσα στους στήλους και τον ενέπαιζαν, άρπαξε τους δύο στήλους οι οποίοι κρατούσαν εκείνο το οικοδόμημα το τεράστιο. Τους έσφιξεν στα χέρια του, τους σύνωσε, τους κατεκρέμνησεν και είπεν τη φράση εκείνη. Αποθανέτω η ψυχή μου μετά τον αλλοφύλλο. Όλα αυτά είναι τα παραδείγματα μιας γυναικός η οποία δεν φοβείται τον Θεό. Δεν είναι λοιπόν η πραότης ούτε αδυναμία ούτε αναισθησία, διότι οι εχθροί του Χριστού τι λέγουν, κοίταξε τον Ανέστη το λέγει. Ούτε μιλά ούτε λαλάει. Τον βλέπεις, του μιλάς και εκείνος λέγει σε βλέπει και γελά. Το παίρνουν στην βλακία των άνθρωπων του Θεού. Εμείς μωρίδια Χριστών, εμείς δε φρόνιμοι. Είναι ηρωική πράξη, αδερφή μου η πραότης. Είναι ανδρεία. Κατορθώνει την νίκη. Νίκην εναντίον του εαυτού μας του αμαρτωλού, αλλά νίκην και εναντίον των εχθρών του Χριστού. Απόδειξης αρίστη, μεγαλύτερα απόδειξης της πραότητος και της νίκης δεν υπάρχει από αυτόν τον Κύριο, ο οποίος πράος και ταπεινός στην καρδία αντιμετώπισε όλες τις δυσκολίες του κόσμου τούτου και τους εχθρούς του. Η πραότης ως γαλήνη και η ποιότης και αταραξία απέναντι των ανθρώπων είναι δύναμης δραστική και ακατάβλητος εναντίον του διαβόλου. Η αμοιβή των πραέων είναι μεγάλη, αδερφοί μου, την είπε ο Θεός μας. Εκείνοι οι οποίοι θα είναι πράοι στη ζωή τους, λέγει,
ως αντάμυψη της πραότητός των θα τους δώσω την βασιλεία μου την επουράνιον. Αδερφοί μου, πόσο γλυκία είναι η πραότης μέσα στην οικογένεια. Πόσο γλυκία είναι η γαλήνη μέσα στην οικογένεια. Αυτό το οποίο λέγει ο λαός, ψωμί λέγει και κρεμμύδι, είναι τόσο γλυκή παρά να τρως, λέγει, όλα τα καλά φαγητά και τα κρέατα του κόσμου και να έχεις μέσα στην οικογένειά σου μια πικρία, έναν συνεχή καυγά, μια εριστική ατμόσφαιρα, μια κατάθλιψη. Τι να τα κάνεις τα φαγητά? Ξέβρετε την ώρα που τρώμε, αδερφοί μου, εάν συμβεί κάποτε στη ζωή μας, κάνετε το παρατήρημα να ειδείτε. Εάν συμβεί εκείνη τη στιγμή που τρώμε και είμαι θαλυπημένη, στενοχωρημένη, αγανακτισμένη, εξαγριωμένη, εκείνο το φαγητό κάθεται μέσα στο στομάχι σαν ένας βόλος. Δεν μπορεί να το χωνεύσεις μετά. Γιατί? Διότι ο οργανισμός δεν εργάζεται φυσιολογικά. Δεν εκρίνει το στομάχι εκείνα τα υγρά τα οποία θα κάνουν τη χώνευση. Σταματά πλέον. Και εκείνο το φαγητό γίνεται σκληρό και μετά από λίγο σε πιάνει ο πόνος. Δεν υπάρχει τίποτε να σου δώσει στη ζωή σου χαράν όταν είσαι ένας άνθρωπος θυμώδης και οργύλος. Η αμοιβή εις τους πραείς αρχίζει από την παρούσαν ζωή. Δια να δωρηθεί πλέον ολότελα εις την βασιλεία των ουρανών. Μέσα στην βασιλεία των ουρανών δεν υπάρχουν καυγάδες. Οι καυγάδες και οι φωνές και ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων, τα κολαστήρια, τα αφάνταστα, υπάρχουν απέναντι από τον παράδεισο. Και όσοι θα είναι εις την κόλαση, εδώ θα είναι το φοβερό, το ανήκουστο, αυτό το οποίο δεν συναμβάνεται στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι ότι θα βλέπουν τους δικαίους και οι δίκαιοι δεν θα τους βλέπουν. Εκεί θα βλέπει ο άντρας την γυναίκα που την κοροϊδεύε και η γυναίκα δεν θα ενθυμηθεί ποτέ ότι είναι το παντρεμένο, για να μην λυπηθεί. Εκεί θα βλέπουν τα παιδιά τους γονείς που ήσαν ανυπάκουα εναντίον των, θα τους βλέπουν εκεί και εκείνα θα τυραννούνται και θα βασανίζονται και εκείνοι οι γονείς δεν θα ενθυμηθούν ποτέ ότι είχαν παιδιά. Και αν είχαν από τα παιδιά εκείνα τα 5, τα 10, τα 2, τα οποία τους σήμερα οι άνθρωποι έχουν, δεν θα θυμηθούν ποτέ ότι είχαν τόσα παιδιά και τώρα λείπει ένα. Διότι εκείνο το ένα θα είναι ανυπόταχτο και εναντίον του νόμου του Θεού και θα καταδικαστεί. Εκείνο θα ενθυμείται, εκείνοι δεν θα θυμούνται. Οι γονείς δεν θα θυμούνται ποτέ τα παιδιά τα αμαρτωλά τα οποία καταδικάστησαν και είναι μακριά από αυτούς. Στον παράδεισον θα υπάρχει πλέον η γαλήνη απέραντος, η πραότης την οποία ο Θεός υπόσχεται εις τους πραείς. Η παρούσα ζωή την οποία έχει ο άνθρωπος την ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος λέγει, επειδή μερικοί νομίζουν ότι ο πράος χάνει ένεκα της πραότητος του όλα τα δίκαια του στον κόσμο τούτον, ο Χριστός υπόσχεται το εναντίον, βεβαιώνουν ότι ο πράος άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι θρασής ούτε αλαζόν, αυτός ακριβώς κατέχει τα χτήματά του με τα ασφαλείας στην Βασιλεία των Ουρανών. Ο θρασής ο άνθρωπος, ο αλαζόν άνθρωπος, ο υπερήφανος, ο εγωιστής άνθρωπος, πολλάκις υποβάλλει και την πατρική του περιουσία και αποβάλλει την πατρική του περιουσία και αυτήν την ψυχή του και την δίδει στον διάβολο. Εάν πρόκειτο περί υλικής αμοιβής και στην παρούσα ζωή, ο πράος έχει αμοιβήν πολύτιμον και γεύεται και τα προήμια της μακαριότητος, διότι απολάβει
ειρηνική ηρεμία και ψυχική γαλήνη στον κόσμο τούτον. Είναι ελεύθερος από τον θυμό και την οργή και την φιλονικία. Γνωρίζουν πολλοί από την πείραν των ποιαν ταραχήν και αναστάτωση και αγωνίαν και πικρίαν δημιουργεί στην ζωή μας ο θυμός. Ο οξύχολος αυτός άνθρωπος, η αεριστικότης, ο άνθρωπος ο οποίος καυγαδίζει συνεχώς, μπορούν να εννοήσουν την ανεκτήμητη αξία της ειρήνης και του πράου χριστιανού. Οι πραείς κληρονομήσουσι την γη και κατατρυφήσουσιν εν πλήθη ειρήνης, βεβαιώνει το Πνεύμα το Άγιον εις του ψαλμούς. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία και βρίσετε ανάπαυση τε ψυχές ημών. Μάθετε από μένα, λέγει ο Θεός. Η ψυχική γαλήνη είναι το άριστον της υγείας του ανθρώπου. Ιδιαιτέρως είναι η προστατευόμενη από τον Θεό. Όταν ο Θεός προστατεύει τον άνθρωπο, τι θέλεις άνθρωπε άλλο? Συμφέρον εις εμάς είναι να είναι όλος ο κόσμος εναντίον μας και ο Θεός υπέρ μας. Να μην ζητούμε να είναι οι άνθρωποι μαζί μας και ο Θεός εναντίον μας. Το Πνεύμα του Άγιον βεβαιώνει ότι ο Θεός αναλαμβάνει τους πραείς, τους αμαρτωλούς της γης εξολοθρεύει, και ο Θεός ενεργεί δικαίαν κρίσιν τους όσε πάντα τους πραείστε καρδία. Η μέλουσα ζωή, η κληρονομία της γης που παρέστησε ο Κύριος στους αμοιβήν των πραέων είναι εκείνο το οποίο αγωνιζόμεθα ημέραστε και νυχτός. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο στον κόσμο τούτο, ημι μόνον πως θα φτάσουμε κοντά στο Χριστό μας. Είναι αυτό το οποίο είπα πλειστάκης, και έχω μέσα στην ψυχή μου αυτή την εικόνα και λέγω, Θεέ μου, αξίωσε μας όλους με τα παιδιά μου τα πνευματικά να είμαι θα στη Βασιλεία Σου την επουράνια. Όπως είμαι θα εδώ, αδερφοί μου, να είμαι θα κοντά στο Θεό. Πιο μεγαλύτερο, πιο καλύτερο υπάρχει από αυτό. Και είναι κρίμα, αδερφοί μου, μετά από τόσα που μας χαρίζει ο Θεός μας, μετά από το συναγάπη που μας έχει, να αποχωριστούμε και να βρισκόμεθα άλλοι μακράν από τον Θεό και άλλοι κοντά στο Θεό. Τι έχουμε άλλο να κερδίσουμε στον κόσμο αυτόν? Οι θεοφώτιστοι άνδρες, εκείνοι οι οποίοι αγαπούν τον Θεό, είναι εις εκείνους που ευεσχέθη ο Θεός και έδωκε την βασιλεία του την επουράνιον. Εις τον Αβραάμ και εις τον Δαβίδ δεν έλεγε τίποτε. Το σπέρμα τι σου δώσω την γην τάφτην. Και εις τον Αβραάμ δια την γην της Παλαιστίνης όταν έλεγε, δεν έλεγε δια αυτήν την επίγειον Ιερουσαλήμ, αλλά δια την άνω Ιερουσαλήμ. Έλθει στον επικύριον και πει Χριστότηταν και κατασκήνου την γην και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Πάψε από οργής και εγκατέλειπε θυμών, λέγει και πάλιν ο Θεός, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Αυτά τονίζει ο Δαβίδ, ο πράος, ισχύος εναντίον των εχθρών του και είπεν ποτέ, λέγει, δεν θα εξαφανίσω τους εχθρούς μου, λέγει. Μπορούσε κάλλιστα αυτοί που τον κατεδίωκαν όταν τους συνήντησε μέσα στο σπήλαιον να κοιμούνται από την κούραση που τον κατεδίωκαν και του έλεγαν οι στρατηγοί του που ήταν κοντά του, τώρα είναι ευκαιρία, του έλεγαν, να τους εξολοθρεύσουμε. Τώρα που κοιμούνται, λέγει, και τους βρήκαμε στο ίδιο σπήλαιο. Διότι εκεί που ήταν κρυμμένος ο Δαβίδ ήρθαν οι εχθροί του, αλλά κουρασμένοι από τη μάχη την οποία διεξήγαγαν εναντίον του, έπεσαν, λέγει, και κοιμήθησαν. Και τότε οι στρατηγοί του του έλεγαν, ώρα είναι, ευκαιρία, κατάσπαξε τους για να τελειώνουμε. Και εκείνος είπε, ποτέ, λέγει, δεν θα κάνω ένα τέτοιο πράγμα. Ο Δαβίδ, στην πραότητα του Δαβίδ, μας
παραπέμπει η Εκκλησία μας για να ειδούμε ποιος ήτο. Οι θεοφώτιστοι άντρες αυτοί ενόησαν ότι η γη της μακαριότητος προς την οποία έπρεπε να στρέψουν την ψυχή των δεν είναι το απλώς η Παλαιστίνη την οποία ο Θεός έλεγε εις τον Αβραάμ. Αυτή το τύπος και ο αραβών της Επουρανίου κατοικίας δια τούτο ταύτην μεν κατόκισαν ως αλλοτρίαν γην. Αντιθέτως δε εξεδέχον το την τους θεμελίους έχουσαν πόλην εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Έβλεπον πάντα εκεί. Ο Αβραάμ δι' εκείνη την Ιερουσαλήμ την οποία υπεσχέθη ο Θεός εις αυτόν δεν κατόκει μέσα σε πολυκατοικίες παρά τον πλούτον τον οποίον είχε, ούτε μέσα σε σπίτια τα οποία ήσαν γεμάτα με χρυσάφι. Κατόκει μέσα σε μία σκηνή, μέσα σε ένα τσατήρι, και εκεί προσπαθούσε πώς να κερδίσει την βασιλεία των ουρανών την οποία του υπεσχέθη ο Θεός, και φιλοξένησε μέσα σε εκείνο το απλούν κατασκεύασμα δια να κοιμάται, φιλοξένησε και αυτήν την Αγία Τριάδα. Σε αυτήν λοιπόν την καινή γίνεται θεόχτης των πόλων την αιωνίαν κατοικία να αναφέρεται η αμοιβή που υπόσχεται ο Θεός δια τους πραείς. Ο Απόστολος Πέτρος βεβαιώνει ότι τούτος ο κόσμος θα εξαφανιστεί, δεν θα μείνει. Αυτά τα οποία λέγουν σήμερα οι επιστήμονες, ότι κάποια μέρα λέγουν όλα αυτά, θα εξαφανιστούν. Αυτά μας τα είπε προηγουμένως η Αγία Γραφή. Δεν θέλουμε αυτούς τους επιστήμονες να μας πούν τι θα γίνει ο κόσμος. Ο κόσμος αυτός κάποια μέρα θα εξαφανιστεί τελείως. Και τι θα γίνει? Καινούς ουρανούς και καινήν γην. Δηλαδή νέους ουρανούς και νέαν γην θα αντικρίσουν οι εκλεκτοί του Θεού κατά το επάγγελμα του Θεού, το οποίον προσδοκούμε αυτήν την υπόσχεση και το επάγγελμα του Θεού μας. Εν εις δικαιοσύνη κατοικεί και πραώτης. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, αδερφοί μου, μια ημέρα θα διαλυθούν με φωτιά. Αυτό λέγει η Αγία Γραφή στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο τρίτο κεφάλαιο στον 10ο στίχο έως τον 13ο στίχο. Λέγει ότι αυτός ο κόσμος, λέει, θα εξαφανιστεί με φοβερόν κρότον, τρόμον, φοβερόν. Αυτός ο ουρανός που βλέπουμε και αυτή η γη και η θάλασσα, όλα θα εξαφανιστούν ερρυπή οφθαλμού, αλλά λέγει ριζιδών, δηλαδή με κρότον πολλήν. Και λέγουν αυτοί οι επιστήμονες ότι θα έρθει μια στιγμή κατά την οποία, όπως έχουμε αυτές τις λάμπες τις οποίες βλέπουμε μπροστά μας και οι οποίες τροφοδοτούνται από την ηλεκτρική ρίζα και από την κοιτίδα του ηλεκτρισμού και έρχονται ως εδώ με ένα καλώδιο, αυτή η λάμπα φέγγει συνεχώς, φέγγει, αλλά καταλύεται, κατατρώγεται, αναλώνεται. Ως σε μια στιγμή όμως που θα σβήσει παντελώς, εκπέμπει μια λάμψη φοβεράν και σβήνει. Αυτό λέγουν οι επιστήμονες, ότι έρχονται αυτοί σήμερα που ερευνούν τα πάντα και λέγουν ότι αυτός ο ήλιος ο οποίος φωτίζει τον κόσμο και θερμαίνει τον κόσμο είναι μια μάζα φοβερή η οποία εκπέμπει συνεχώς από τον εαυτόν της, αναλύεται, καταλύεται, εξαφανίζεται, καταναλώνεται αυτό το σώμα το φωτεινό. Η θερμότητα στην οποία εκπέμπει στον κόσμο, το φως το οποίο εκπέμπει στον κόσμο, όλων είναι κάτι όπως έχουμε μέσα σε ένα τζάκι ένα κούτσουρο μεγάλο, το οποίο ακριβώς μόλις ανάψει σου δίδει μια φλόγα και είσαι μακριά. Μετά σιγά πλησιάζεις, φτάνει στο τέλος και σβήνει. Έτσι είναι ο ήλιος, λέγουν αυτοί οι επιστήμονες. Αυτός ο ήλιος ο οποίος σήμερα είναι η ζωή του πλανήτου της γης που βρισκόμεθα πάνω, αυτός ο ήλιος συνεχώς εκπέμπων από τον εαυτό του όλη αυτήν τη θερμότητα και την ακτινοβολία, θα έρθει μια στιγμή κατά την οποία θα σβήσει. Η τελευταία εκείνη στιγμή θα εκπέμψει τόση πολύ φλόγαν,
τόση πολύ θερμότητα που θα εξαφανίσει τα πάντα. Ο ουρανός, η γη, η θάλασσα, τα βουνά, όλα αυτά, ό,τι βλέπουμε και ό,τι δεν βλέπουμε μακριά από εμάς αυτή τη στιγμή, όσα βλέπουν τα αισθητά μάτια, όλα θα γίνουν στάχτη, θα εξαφανιστούν. Και τότε ο Πανάγαθος Θεός θα κάνει καινούς ουρανούς και καινή γη. Αδερφοί μου, η τύχη και η ευτυχία της μακαριότητος της καινής γης, προς την οποία κατευθύνει τους αναγεννημένους ο Θεός, είναι ποτισμένη με τους πραείς ανθρώπους. Ας αξιωθώμεν, αδερφοί μου, να φτάσουμε την ημέραν εκείνη και να αισθανθούμε την χαρά της ψυχής μας, την οποία ο Παναγκαθός Θεός μας δίδει με την γλυκύτητα Του, με την πραότητα Του, με την φωνή Του την θεϊκή. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Ήρθε, αδερφοί μου, να αποκτήσουμε στη ζωή μας την πραότητα αυτήν την οποία ο Θεός ζητεί από εμάς, να είμεθα πνευματικοί άνθρωποι και να κερδίσουμε και την Βασιλεία Του, την επουράνιον, της οποίας ήθελε να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.